Καλημέρα και σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά τα θέματα και σε εθνικό επίπεδο και εδώ στην πόλη μας ταλανίζει αυτό το θέμα που η υπόθεση με τον ΠΑΟ Ξάνθη, που την ξέρετε πολύ καλά εσείς. Ναι, πραγματικά πυκνή επικαιρότητα και πολύ διαφορετικά θέματα μεταξύ τους και όντως αποτελέσματα παράγωγα τα οποία δείχνουν ενδιαφέροντα πράγματα και για το πολιτικό προσωπικό και για την κοινωνία. Ναι. Και δυστυχώς αυτή την περίπτωση έμπλεξε τώρα ποδόσφαιρο με πολιτική, κύριε Κυριάκο. Ναι. Δεν νομίζω ότι ήταν ποτέ ξεχωρισμένα, αλλά ναι, τώρα ήταν η συγκυρία τέτοια που έμελε το ποδόσφαιρο να είναι η πρώτη, να επιφέρει την πρώτη πραγματικά μεγάλη φθορά στην εικόνα της κυβέρνησης. Κύριε Κυριάκο, επί της ουσίας, επειδή είσαστε γνώσεις του θέματος, για να πάμε στην ουσία του θέματος, πιστεύετε ότι με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν αποδεικνύεται συνειδιοκτησία? Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής και να σας πω ότι ούτε είμαι γνώστης, θεωρώ, των θεσμών του ποδοσφαίρου πρώτα απ' όλα. Είναι το γνωστικό μου αντικείμενο λόγω εμπειρίας αρκετών χρόνων. Ούτε την υπόθεση ξέρω σε βάθος, ούτε θέλω να την ξέρω σε βάθος. Εγώ αυτό το οποίο ρώτησα κάποια στιγμή όταν ακούστηκε, όταν έγινε αυτή η ιστορία, είναι ποιος είναι ο νόμος, τι λέει ο νόμος στην Ελλάδα για το τι είναι πολυδιοκτησία. Αν δύο ξαδέρφια έχουν δύο ομάδες, είναι πολυδιοκτησία? Η απάντηση ήταν όχι από όλους τους δικηγόρους και νομικούς. Άρα λοιπόν, αν δύο ξαδέρφια μπορούν να έχουν δύο διαφορετικές ομάδες, πώς είναι πολυδιοκτησία όταν δύο ξαδέρφια, για παράδειγμα, ο ένας έχει μία ομάδα και ο άλλος έχει ένα ξενοδοχείο ή ένα γήπεδο. Που έχει και γήπεδα. Αυτό το λογικό κενό δεν μπορώ να καλύψω, ώστε να, ας πούμε, να δω πιο σοβαρά την υπόθεση. Το σκεπτικό της απόφασης βγήκε τελικά? Γιατί να λένε ότι καθυστερείται και το σκεπτικό. Μου είναι λίγο δύσκολο να τα παρακολουθώ κιόλας. Εννοώ ότι δεν έχω καταλάβει πολλά πράγματα και η αλήθεια είναι ότι η θέση μου δεν μου επιτρέπει να ψάχνω περισσότερες πληροφορίες για ένα θέμα που ενδεχομένως θα με απασχολούσε περισσότερο στον προηγούμενο Μάιο, και εγώ περισσότερο ως αναγνώστης, ναι, και ως φύλαυλος και λιγότερο ως παράγοντας, και η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να φέρνω και τους ανθρώπους σε δύσκολη θέση. Κύριε Κυριάκο, η κυβέρνηση έφερε αυτή την τροπολογία και η επιχειρηματολογία της ήταν ότι για να μην δημιουργηθούν πάθη και χωριστεί στα δύο η Ελλάδα και όλο αυτό το σκεπτικό της. Η αντιπολίτευση δεν ψήφισε αυτή την τροπολογία. Πιστεύετε δηλαδή ότι ήταν άστοχη η κίνηση αυτή της κυβέρνησης? Βέβαια, ήταν. Σας το λέω και σας το λέω και με πλήρη αντικειμενικότητα. Οι χειρισμοί όλου του θέματος από την κυβέρνηση ήταν ερασιτεχνικοί, έδειξαν πανικό. Φαινόταν και στο πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη χθες στην ομιλία της Βουλής ότι ήταν για πρώτη φορά εκνευρισμένος και αμήχανος. Και ήταν ένα θέμα το οποίο είχε τόσο απλές και γρήγορες λύσεις που ικανοποιούσαν, δεν ξέρω αν ικανοποιούσαν τις ομάδες. Τι θα ήταν το σωστό να γίνει κατά την άποψη τη δική σας ή του κόμματός σας? Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που έβαλε ξεκάθαρα μπουρλότο στη διαδικασία. Δεν ξέρω αν το έκανε με πρόθεση ή αν από άγνοια. Πάντως, όταν ο πολιτικός υπεύθυνος μιας επιτροπής συνθέτει την επιτροπή με τρόπο μη νόμιμο, λίγες μέρες πριν βγει ένα πόρισμα που όντως προκαλεί το κοινό περιδικαίου αίσθημα ή πάθη, τέλος πάντων, αυτός ο άνθρωπος πρώτα απ' όλα πρέπει να απομακρυνθεί. Δεν μπορείς να επικαλείς τις άγνοιες σε αυτήν την περίπτωση. Ναι, εντάξει, ας υποθέσουμε ότι σωστό είναι αυτό για την οικονομία του λόγου, ότι έπρεπε να απομακρυνθεί. Λοιπόν, δεν έπρεπε να γίνει τίποτε άλλο. Η απόφαση όμως ήταν απόφαση, δεν αλλάζει η απόφαση. Πρώτα απ' όλα δεν ήταν απόφαση, ήταν γνωμοδότηση. Η γνωμοδότηση, η οποία όμως από ό,τι ακούω τουλάχιστον, είναι υποχρεωτικό να γίνει δεκτή από το επόμενο όργανο. Όχι. Είναι λάθος αυτό? Όχι, δεν ισχύει. Η υπόθεση ξαναδικάζεται κανονικά σε τρεις βαθμούς. Πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο της Λίγκας, δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο της ΕΠΟ και τριτοβάθμιο ευρωπαϊκό δικαστήριο. Δηλαδή μέσα σε τρία δικαστήρια. Δεν μπορείς να πηγαίνει υπόθεση σε τρία δικαστήρια και να λένε «Α, είπε η επιτροπή, ναι, αλλά, το όργανο».
Σωστά. Δεν είναι, όχι, είναι γνωμοδότηση. Το είπε κατάλαβα. Και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Κατάλαβα. Για την οικονομία, λοιπόν, τη συζήτηση σας λέω ότι. Άρα, ας πούμε ότι απομάκρυνε τον Υπουργό. Δεν έπρεπε να αλλάξει τίποτα άλλο, να αφήσει να συνεχιστεί η υπόθεση να πάρει το δρόμο της. Με νόμιμο τρόπο, όπως πρέπει να γίνει, περνώντας τα μέλη της από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, διορίζοντας τα νόμιμα και επέστρεφε την υπόθεση εκεί για μια νέα γνωμοδότηση. Άρα να άλλαζε η Επιτροπή, να γυρνούσε πίσω αυτή η απόφαση και να αποφάσιζε η νέα Επιτροπή. Αυτό πιστεύετε ότι. Νέα νόμιμα και εγμένη Επιτροπή. Αυτό είναι ό,τι πιο νομίζω. Αυτό μπορούσε να γίνει με το δεδομένο ότι υπήρξε απόφαση ήδη, δεν ήταν, μπορούσε δηλαδή να ανακληθεί η απόφαση με άλλη επιτροπή. Η ΠΑΕΠΑΟΚ, ας πούμε, αντέδρασε για τους ανθρώπους που έβγαλαν την απόφαση, όχι για τη γνωμοδότηση. Ναι, νομικά δεν ξέρω αν στέκεται αυτό, να γυρίσει πίσω η απόφαση, να γίνει άλλη επιτροπή και να ξαναπάρει. Στέκεται από το να αλλάζει ποδοσφαιρική ποινή μεσούς της περίοδου. Μάλιστα. Το ξέρω και αυτό παρέμβαση θα ήταν, αλλά θα ήταν παρέμβαση τουλάχιστον σε μια θεσμική, μια παρέμβαση θεσμική σε μια διοικητική επιτροπή. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που δεν είναι μία από τις πέντε ανεξάρτητες αρχές του Συντάγματος, είναι μία θεωρητικά ανεξάρτητη αρχή η οποία προέκυψε στην πορεία. Είναι μία επιτροπή που έχει πάντα όλα τα χρόνια που υπάρχει, δίνει την αίσθηση των πολιτικών κυβερνητικών αποφάσεων της εκάστοτε κυβέρνησης. Έτσι. Είναι μια επιτροπή διορισμένη από τον εκάστοτε υφυπουργό, από τη Γενική Γραμματεία, υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στεγάζεται στο Υπουργείο. Άρα λοιπόν, όταν ειδικά με παρεμβάσεις, ενώ είναι γνωστό ότι έχει μια πολιτική κατεύθυνση, όταν ειδικά κάνεις παρεμβάσεις τέτοιου τύπου με αδιαφανή τρόπο, αναλαμβάνεις το πολιτικό κόστος. Άρα λοιπόν, με τον κύριο Αβγενάκη ακόμη στην κυβέρνηση και με μια ρύθμιση η οποία είναι γονατογράφημα πραγματικό, μουτζούρα στη θεσμική λειτουργία του Κοινοβουλίου. Είναι ντροπιαστικό σε μια μέρα να υπάρχει τέτοια διευθέτηση στο Κοινοβούλιο και 1η Μαΐου που θα ξεκινήσουν οι πληστηριασμοί και στον πρώτο άδικο πληστηριασμό να καθόμαστε να συζητάμε άλλα πράγματα. Δηλαδή, το Κοινοβούλιο, εγώ ντράπηκα για το ότι η Βουλή 2 μέρες ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Mm-hmm. Και το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός, αν συνεχιστεί το άρρωστο αυτό κλίμα, θα διακόψουμε το πρωτάθλημα, δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Το ακούω ότι... ως παράγοντας ποδοσφαιρικός, αυτό το ακούω καμιά πενταετία, ότι θα διακοπεί το πρωτάθλημα. Για κάποιο λόγο οι πολιτικοί νομίζουν ότι αυτό τρομάζει τις ομάδες, όπως νομίζουν ότι τρομάζουν οι επιχειρηματίες του ποδοσφαίρου με ένα Brexit. Να σας πω την αλήθεια, αυτή που σήμερα είναι η μεγάλη. Οι ιδιοκτήτες των μεγάλων ομάδων δεν περιμένουν τα έσοδα της Ευρώπης, ούτε περιμένουν να κερδίσουν από το ποδόσφαιρο αυτό. Δεν φέρνει κέρδη το ποδόσφαιρο. Είναι ένα δικό τους χόμπι, στην καλύτερη περίπτωση, το οποίο εξελίσσεται και σε power game. Άρα λοιπόν νομίζω ότι τρομάζουν τους υπεύθυνους, ας πούμε, της τοξικότητας του ποδοσφαίρου, λέγοντάς ότι θα κάνουμε αυτό που θέλετε. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός τρομάζει με αυτά που ακούει. Με ένα τέτοιο κλίμα, κύριε Κυριάκο, που υπάρχει τώρα, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο, δεν ανησυχείτε για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που θα γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη? Ανησυχώ για όλους τους αγώνες. Όταν εγώ πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο, επειδή κουβαλάει μεγάλα φορτία συναισθηματισμού και βρίσκεται πολλοί κόσμος με τέτοια φορτία, πρέπει να έχει και ανθρώπους που έχουν κατευναστικό ρόλο. Αυτή την περίοδο δεν είδα κάποιον προς αυτή την κατεύθυνση. Πουθενά. Ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε στην Αθήνα, ούτε στην πολιτική σκηνή δεν έχω δει κατευναστικό ρόλο από κανέναν. Άρα με φοβάμαι ότι αφήνουμε το πράγμα στη μοίρα του και στην καλή διάθεση του κόσμου. Ξέρετε τι είδαμε όμως χθες και είναι λυπηρό, το μεγάλο, το τεράστιο πανό στην κορυφή, στην αρχή της πορείας, που έλεγε «Η Ελλάδα χωρίστηκε στα δύο». Αυτό είναι λυπηρό. Αυτό κατάφεραν. Εντάξει, να δώσουμε και ένα, αν θέλετε, ένα ελαφρυντικό στη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής. Πάντως, η Ελλάδα δεν χωρίζεται και στα δύο, και δεν χωρίζεται και στα δύο, δεν έχει λογική να χωριστεί στα δύο, γιατί ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, δεν είναι ζήτημα της Βόρειας Ελλάδας μόνο. Είναι ζήτημα όλης της Ελλάδας, είναι ζήτημα του... Έχει ανθρώπους και στην Αθήνα, έχει φιλάθλους και στο Νότο και στη Δύση και στην Ανατολή και στα νησιά και στο εξωτερικό. Δεν είναι...
μια περιχαράκωση της Θεσσαλονίκης ή ένας διχασμός τέτοιος γεωγραφικός δεν καλύπτει καν την ανάγκη να δείξουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ τη δύναμή τους. Θεωρώ ότι με την τήρηση της νομιμότητας δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε τέτοιες κουβέντες. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ είναι αθώος, που φαίνεται από όλα τα στοιχεία ότι είναι αθώος, σύμφωνα με αυτά που ξέρω από τον νόμο που σας είπα πριν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να χωριστεί καμία Ελλάδα. Θα έχουν το πρόβλημα αυτοί που παρενέβησαν ομά σε μια διαδικασία και όχι ο ΠΑΟΚ. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, το λέω, είναι πολλωστή φορά που το λέω, το ότι έχουμε έτσι κόσμο ή δυναμική πάρα πολύ μεγάλη, δεν πρέπει να είναι ο λόγος που θα φωθούμε. Δεν πρέπει να μας αρέσει που θα φωθούμε επειδή φοβάται ο δικαστής να βγάλει απόφαση. Ο δικαστής πρέπει να βγάλει την νόμιμη, τη σωστή απόφαση με βάση τα στοιχεία που έχει. Και τα στοιχεία που έχει είναι αφήνουν τον ΠΑΟΚ πεντακάθαρο. Για ποιο λόγο λοιπόν να ζητάμε με ισχύ να δικαιωθούμε? Πρέπει να ζητάμε με το δίκαιο να δικαιωθούμε. Το θέμα είναι κάποια στιγμή να δούμε επιτέλους, κύριε Κυριάκο, έτσι ένα κανονικό πρωτάθλημα και δεν ξέρω αν ποτέ θα γίνει αυτό και αν είναι εφικτό. Και λέω εμείς γιατί ήταν και ένα πεδίο στο οποίο είχα κυρίως συμμετοχή εγώ, ειδικά τα τελευταία 4-5 χρόνια. Τα βάλαμε με πολύ σκληρό σύστημα παραποδοσφαίρου για να αποκτήσει σήμερα το ποδόσφαιρο συνθήκες πλήρους αξιοπιστίας. Ξένους διαιτητές, ΒΑΡ, τακτικούς δικαστές. Δηλαδή, όχι ότι φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής, αλλά πάντως θεσμικά το πλαίσιο το αλλάξαμε σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην ξέρει κανένας τον πρωταθλητή από τον Αύγουστο και από τον Ιούλιο. Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να ξέρει τον πρωταθλητή. Ότι κάναμε τόσο μεγάλο αγώνα, λοιπόν, και επειδή κάποιοι δεν μπορούν να δεχθούν την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που αφήνει το πεδίο ανοιχτό, ρίχνουν δηλητήριο και τοξικότητα συνεχώς, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε τέτοια σημεία. Και προφανώς, επειδή εγώ θέλω να είμαι εντάξει απέναντι στη συνείδησή μου, εγώ θέλω ακόμα πιο καθαρό και ακόμα πιο διαφανές ποδόσφαιρο και όχι να αποδεχόμαστε όρους παιχνιδιού που έχουν στήσει άλλοι εδώ και πολλά χρόνια. Θέλω να είμαστε οι εντελώς διαφορετικοί από όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και θέλω πραγματικά ένα ΠΑΟΚ ο οποίος να χαίρεται τους τίτλους του γιατί κανείς δεν μπορεί να τους αμφισβητήσει. Μάλιστα. Να πάμε να περάσουμε λίγο και στα ισοκομματικά του κινήματος αλλαγής, κύριε Κυριάκο. Είχαμε έτσι και νέες δημοσκοπήσεις. Δεν βλέπουμε έτσι κάτι διαφορετικό, δημοσκοπικά τουλάχιστον, από τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Θα καταφέρει έτσι να αποκτήσει πιο ενεργό πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική σκηνή? Βρισκόμαστε ακόμη 6-7 μήνες μετά τις εκλογές. Σας κάνω μια αναγωγή. 6-7 μήνες μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, ο κύριος Τσίπρας μέσα σε μια τραγική διαπραγμάτευση, η οποία βούλιαζε όλο και περισσότερο την Ελλάδα, κέρδισε ξανά δημοψήφισμα και νέες εκλογές. Ποτέ μια καινούργια κυβέρνηση δεν αμφισβητείται τόσο νωρίς. Έχουμε ένα κομμάτι αυτό, λοιπόν. Και νομίζω, σας είπα και πριν, ότι η πρώτη πραγματική φθορά στην κοινή γνώμη των χειρισμών της κυβέρνησης ήταν η ποδοσφαιρική. Και νομίζω ότι επειδή φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι μονική με τις δημοσκοπήσεις, πολιτεύεται με βάση τις δημοσκοπήσεις, χαμογελάει με βάση τις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, στο μεταναστευτικό βέβαια υπάρχει δυσαρέσκεια. Αποτυπώνεται και αυτό όσον αφορά. Αποτυπώνεται εδώ και καιρό και δεν μπορεί να χρεωθεί μια κυβέρνηση ένα πρόβλημα που προϋπήρχε. Προφανώς. Την κακή του διαχείριση χρειάζεται ακόμη λίγος χρόνος να τη χρεωθεί. Πάντως, τώρα κάνω μια πολιτική ανάλυση, όχι ως μέλος του κινήματος αλλαγής, αλλά έτσι ως ένας άνθρωπος που έχει σχέση με την πολιτική. Λέω λοιπόν ότι από τη μία πλευρά έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν φύρεται ακόμη. Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σας, κύριε Κυριάκο, λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σας, γιατί λίγο δυσκολευόμαστε. Τώρα καλύτερα, ναι. Έχουμε λοιπόν από τη μία κυβέρνηση η οποία δεν φύρεται ακόμη, ενώ στις δημοσκοπήσεις, και από την άλλη έχουμε ένα αποσυσπηρωμένο κοινό σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί πραγματικά δεν είναι ακόμη η περίοδος η οποία μπορεί να αποτυπώσει τις μετακινήσεις ή τις αλλαγές των ψηφοφόρων της 7ης Ιουλίου που δεν ψήφισαν και το κυβερνητικό κόμμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχει μεγάλες διαφορές. Δεν βλέπουμε μεγάλες διαφορές από τον Ιούλιο και τώρα στις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό αναποφάσεων και δεν δείχνουν ακόμα τάση. Θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα αρχίσουν οι μετακινήσεις όταν θα υπάρχουν πολιτικά γεγονότα που θα τις προκαλούν. Μετά από ένα χρόνο, ας πούμε.
Όταν θα, έτσι πιστεύω, όταν η κυβέρνηση θα αρχίσει να έχει φθορά, άρα και ανθρώπους απογοητευμένους που θα ψάχνουν άλλη λύση κυβερνητική, όταν το κίνημα αλλαγής θα έχει ολοκληρώσει τις κομματικές του διαδικασίες και θα έχει βγάλει προς τα έξω το καινούριο του αφήγημα, το καινούριο του πρόγραμμα, το ανανεωμένο πρόσωπο της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας, όπως θέλουμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να εκφράσουμε εμείς, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει τελειώσει τις κομματικές του διαμάχες και αποφασίσει πού θα αφήσει την πύλια να καθίσει, αριστερά, δεξιότερα. Τέλος πάντων, όταν τελειώσει με τις δικές του τριβές, τότε λοιπόν θα μπορούμε να δούμε πραγματικά ένα καινούργιο πολιτικό σκηνικό, πώς διαμορφώνονται οι τάσεις μετακινήσεων. Κύριε Κυριακό, για να μπορούμε να είμαστε έτσι, να δώσουμε μεγαλύτερη βάση στις δημοσκοπήσεις. Κύριε Κυριακό, η Νέα Δημοκρατία είναι τυχερή σε εισαγωγικά, γιατί όσα και αλάθη αν κάνει μικρά ή μεγάλα, επειδή προφανώς η πολιτική της είναι πιο σοβαρή από του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή έχει τεράστια απόσταση από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εύκολα δεν φεύγει ο άλλος για να πάει, αν είναι να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, με την έννοια ότι ήταν τόσο δραματική η διακυβέρνηση από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει να είναι πολύ κακή η Νέα Δημοκρατία για να φύγει κάποιος. Άρα σε εσάς δημιουργείται ο ρόλος να αναπτυχθείτε τραβώντας δυσαρεστημένους ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό όμως πρέπει να δώσετε έντονα το πολιτικό σας στίγμα. Αυτό βλέπω ότι δυσκολεύεστε. Έχω μια διαφορετική ανάγνωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ όντως ήταν η δεύτερη χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, με πρώτη αυτή που δημιούργησε τις συνθήκες της κρίσης του 2004-2009 του Κώστα Καραμαλή. Όντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας τυχερός πρωθυπουργός που έρχεται μετά από τόσο κακή κυβέρνηση, και όντως είναι τυχερός που έρχεται και σε τέτοια περίοδο που οι μνημονιακές υποχρεώσεις χαλαρώνουν και τα υπερταμεία από το ξεζούμισμα της αγοράς είχαν χρήματα. Με λίγο διαχείριση και με λίγο περισσότερη επικοινωνία έχει καταφέρει πραγματικά και έχει κρύψει όλα τα λάθη και είναι αρκετά που έχει κάνει όλο αυτό το διάστημα. Λέω λοιπόν ότι εντάξει, κάποια στιγμή ο κόσμος θα ξεχάσει πώς ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση και θα αρχίσει να κρίνει την τωρινή. Και η τωρινή έχει καλύτερες συνθήκες, έχει πολύ δυνατό επικοινωνιακό περιβάλλον, είχε πάρα πολύ υποστήριξη και έχει πάρα πολύ υποστήριξη. Τα λάθη περνάνε έτσι λίγο ήπια και πράγματα τα οποία δεν έχουν και τόσο μεγάλη επίδραση, δεν είναι τόσο μεγάλες μεταρρυθμίσεις, περνάνε σαν κάτι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα, όταν ο κόσμος, τώρα ο κόσμος ακόμη ζει με την ελπίδα του ότι τα πράγματα θα αλλάξουν, όταν ο κόσμος δεν θα δικαιώνει τις προσδοκίες του, τότε θα αρχίσει και η φθορά. Μα η κυβέρνηση θα έχει φθορά σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση και οποιοδήποτε κυβέρνηση έχει φθορά. Το θέμα είναι πώς εισπράτεται εσείς σαν παράταξη αυτή τη φθορά. Συγγνώμη, μ' ακούτε, δεν σας ακούω. Ναι. Λέω πώς θα εισπράξετε εσείς αυτή τη φθορά της κυβέρνησης, η οποία ούτως ή άλλως θα υπάρξει. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει τα κόμματα να ψάχνουν να βρουν που υπάρχει τρύπα για να χώνονται μέσα και να λένε πράγματα τα οποία θέλουν να ακούσει ένα κοινό για να το κερδίσουν. Εμείς εκφράζουμε, είμαστε ένας πόλος της κεντροαριστεράς και της προόδου, της εμβάθυνσης της δημοκρατίας και της επικαιροποίησης όλων των σοσιαλδημοκρατικών απαιτήσεων, όπως ανά συστήνονται σε όλο τον κόσμο. Γιατί η σοσιαλδημοκρατία πέρασε μια μεγάλη κρίση σε όλο τον κόσμο, δεν την πέρασε μόνο στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να έχουμε μια πολιτική πρόταση διακυβέρνησης, προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης, ανεξάρτητα με το και χωρίς να μας ενδιαφέρει πώς εκφράζεται από την τωρινή κυβέρνηση ή από τα υπόλοιπα κόμματα. Εμείς πρέπει να είμαστε σύμφωνοι με τις, οι προτάσεις μας πρέπει να είναι σύμφωνες με τις αρχές μας. Πιστεύω μετά τη συνδιάσκεψη θα γίνει και μια μεγάλη καμπάνια, ώστε να γίνει γνωστό πια ποιο είναι το κίνημα αλλαγής, ποιο είναι το νέο πρόσωπο του κινήματος αλλαγής, και να προσπαθήσουμε να πείσουμε θετικά με βάση αυτό. Όχι να ψάξουμε να βρούμε πού αποτυγχάνει η κυβέρνηση για να εκφράζουμε μια θέση η οποία θα ενδεχομένως θα χαϊδέψει κάποια αυτιά. Αυτό το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, το πιστώθηκε για ένα μικρό διάστημα, νομίζω είναι και αυτό που τον διαλύει τώρα. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε. Θέλουμε να είμαστε ένα κόμμα αρχών, ένα θεσμικό κόμμα σοβαρότητας, προόδου, δημοκρατίας. Μάλιστα.
Είναι νωρίς. Ξέρω ότι ο κόσμος περισσότερο μετά από 10 χρόνια κρίσης και κατάθλιψης μπορεί να ακούει έναν άνθρωπο να μιλάει για πολιτική, για ιδεολογία, για επικαιροποίηση των αρχών κτλ. Και να λέει τι λέει τώρα αυτός. Εμείς θέλουμε μικρότερο ένφια, μία φοροεπαλλαγή, λίγες δόσεις παραπάνω στην εφορία, να μην πάρουν το σπίτι. Μα είναι σημαντικά αυτά. Ισχύει αυτό που λέτε. Αλλά αυτά τα προβλήματα έχουν αρχή στις πολιτικές που ακολουθήθηκαν και οι πολιτικές έχουν σημασία στο ιδεολογικό υπόβαθρο των κομμάτων που τα δημιούργησαν. Το ότι οι αριθμοί διωγγώθηκαν όπως διωγγώθηκαν, ότι η κρίση αντιμετωπίστηκε όπως αντιμετωπίστηκε, έχει να κάνει με το τι ιδεολογική, με τι πολιτική προσέγγιση έχει στα πράγματα ο κάθε άνθρωπος. Μάλιστα. Οπότε να περιμένουμε έτσι στο άμεσο μέλλον σύντομο ότι το κίνημα αλλαγής θα ασκήσει και υπεύθυνη και προγραμματική αντιπολίτευση. Εμείς κάνουμε προγραμματική αντιπολίτευση και κάνουμε προγραμματική αντιπολίτευση, σας λέω, με ένα δυναμικό 22 βουλευτών, το οποίο δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ για να είναι επίκαιρο και για να είναι διεισδυτικό σε όλα τα νομοσχέδια. Έχουμε κάνει προτάσεις νόμου που δεν έχουν κάνει κοινοβουλευτικές ομάδες, η κυβερνητική κοινοβουλευτική ομάδα ή η αξιωματική αντιπολίτευση με τα υπερτριπλάσιους βουλευτές. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι παρότι κάνουμε και παρότι δικές μας προτάσεις φέραν, ας πούμε, τη συνένεση για την ψήφο των αποδήμων, δική μας διαδικασία νομοθετική έφερε την κατάργηση κάποιων από τις χρεώσεις ή τέλος πάντων την ανακοίνηση του ζητήματος των χρεώσεων των τραπεζών. Έχουμε ξεκάθαρη θέση, η οποία αν είχε ακολουθηθεί για το μεταναστευτικό θα είχαμε γλιτώσει τουλάχιστον 4-5-6 μήνες και αυτό το παραδέχονται ακόμα και κυβερνητικά στελέχη. Έχουμε πρόταση για τα εθνικά θέματα, η οποία έχει παράγωγα καθημερινά και αποδεικνύεται ότι η δική μας θέση για το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, αν είχε συμβεί πριν την κλιμάκωση όλων αυτών των διαδικασιών, θα είχαμε έναν πιο ισχυρό διαπραγματευτικά πρωθυπουργό, ώστε να μην κάθεται στην άκρη της καρέκλας στην Αμερική ή να μην τον καλούν καν στο Βερολίνο. Έχουμε παρέμβαση και σωστή, θεωρώ, αντικειμενική αντιπολίτευση με βάση τις αρχές μας, η οποία προφανώς σήμερα είναι πολύ δύσκολο να φτάσει στα αυτιά του κοινού. Δεν υπάρχει το ΠΑΣΟΚ 45%. Τα μίντια δεν δίνουν το χώρο στο κίνημα αλλαγής που έδιναν στο ΠΑΣΟΚ προηγουμένως. Είναι ένα βολικό δίπολο για τη Νέα Δημοκρατία, για το ΣΥΡΙΖΑ, για τον κύριο Μητσοτάκη και τον Τσίπρα, να έχει ο ένας αντίπαλο τον άλλον. Ο καθένας βλέπει στον άλλον έναν ευκολότερο αντίπαλο, γιατί δεν είναι κόμματα, δεν είναι πολιτική αρχών, είναι πολιτική. Από τη μία ο κύριος Μητσοτάκης βαφκαλίζεται ότι είναι αποπολιτικοποιημένη η κυβέρνησή του. Για μένα αυτό είναι κακό έτσι και αλλιώς, αλλά δεν ισχύει κιόλας. Είναι ένα κόμμα δεξιό και μάλιστα μέσα με πολλά στελέχη που εκφράζουν ακροδεξιό λόγο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Και από την άλλη έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος ακόμα δεν έχει αισθανθεί άνετα που να κουμπίσει το... τέλος πάντων που να καθίσει για να μπορέσει να δώσει σε ένα κοινό έτσι ένα όραμα αριστερό, κεντροαριστερό, κεντροδεξιό, με την πτέρυγα του κυρίου Καραμαλή και του κυρίου Παυλόπουλου. Είναι ένα μόρφωμα ιδεολογικό. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να μην πω ότι εντάξει, μπορεί το κίνημα αλλαγής να μην διήγε τις καλύτερες μέρες του, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να κινδύνευσε να καταστραφεί, αλλά επιστρέφει αποκτώντας μία βάση και οργώνει αρκετά το χώρο ώστε να αισθάνεται και λίγο αδικημένο για το πόσο εύκολα φτάνουν αυτά που κάνει στο κοινό. Πιστεύετε, κύριε Κυριάκο, ότι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία μάλλον, κάποια χρονική στιγμή πριν την τετραετία θα πάει σε εκλογές όταν δει κατάλληλο χρονικό διάστημα και πολιτικό σκηνικό για αυτήν? Θεωρώ ή θα εξαντλήσει την τετραετία όπως λέει? Θεωρώ, επειδή τα σενάρια αυτά βγαίνουν από την κυβέρνηση από την πρώτη μέρα που κέρδισε τις εκλογές, έτσι. Φαίνεται ότι είναι από στελέχη ότι προκύπτουν αυτές οι διαρροές. Αυτές οι διαρροές και αυτά τα ενδεχόμενα. Θεωρώ ότι ακόμα και αν η απάντηση τέλος πάντων είναι διαφορετική από πριν τρεις μέρες μέχρι σήμερα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί να υπάρχουν τάσεις μες στην κυβέρνηση για πρόορες ή για εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Ο Πρωθυπουργός να λέει το τέλος της τετραετίας, γιατί ακόμη και να θέλει να κάνει πρόορες δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Εννοείται πάντα ο Πρωθυπουργός διαχρονικά, όλοι οι Πρωθυπουργοί λένε θα εξαντλήσουμε τετραετία. Πάντοτε. Ναι, δεν... Και οι πρόεδροι λένε στηρίζουμε τον προπονητή και την άλλη μέρα τον γιο. Ναι. Είναι και από τα πολλά κλειστά. Σωστά. Λοιπόν. Λέω και να υπήρχε η τάση να πάει στο τέλος τετραετίας πριν από τρεις μέρες, βλέποντας πόσο εύκολα από μία γκάφα μπορεί να αποκτήσει πόσο μεγάλη φθορά, νομίζω ότι θα αρχίσει να σκέφτεται πολύ περισσότερο πώς θα εκμεταλλευτεί το momentum. Αυτή είναι μία προσωπική μου εκτίμηση.
ότι ακόμη και αν ήθελε να τις κάνει στο τέλος της τετραετίας, βλέποντας πόσο εύκολα μπορεί να ξεσηκώσει τη χώρα από... Εντάξει, δεν έχει πολύ μεγάλη ικανότητα η κυβέρνηση, η αλήθεια είναι αυτή. Έχει στελέχη με ικανότητα και έχει στελέχη τα οποία δεν θα πρέπει να περνάνε ούτε απ' έξω. Αυτό που έχει κάνει ο κ. Αυγενάκης είναι ένα έγκλημα κατά του κόμματός του, κατά της κυβέρνησής του. Θεωρώ ότι βλέποντας τέτοια πράγματα και φοβούμενος ότι μπορεί να εμφανιστεί κι άλλος να κάνει αντίστοιχες γκάφες, μπορεί να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το κλίμα το δημοσκοπικό νωρίτερα. Δεν θα το έβρισκα παράλογο. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κυριάκο. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Γεια σας.